το λάδι ύστερα από αρκετά χιλιόμετρα, 50-60 χιλιάδες χιλιόμετρα, χαλάει το εξόδος του, χαλάει η πυκτικότητά του, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουλεύουν οι ηλεκτροβαλβίδες, το κυβότιο, η αλλαγή των ταχυτήτων να γίνονται ομαλά. Έτσι, ο πελάτης έρχεται και παραπονείται ότι χτυπάει στις αλλαγές των ταχυτήτων ή στο κατέβασμα των ταχυτήτων κλωτσάει ή στο φανάρι θέλει το αυτοκίνητο να γίνει εκκίνηση, να ξεκινήσει ενώ αυτός έχει πατημένο το φρένο. Αυτό συμβαίνει διότι δεν μπορεί να μην αλλάξει ποτέ τα λάδια του κυβωτίου και επίσης δεν γίνεται να μην κάνεις και συντήρηση στο αυτόμα του κυβωτίου. Η συντήρηση αυτή γίνεται αλλάζοντας το λάδι σε όλο το κυβώτιο. Από τη χύτρα, από το κομβέρτερ, μέχρι την ουρά πίσω, μέχρι την τελευταία ταχύτητα, μέχρι την τελευταία καμπάνα του αυτόματου κυβωτίου. Για να πετύχουμε λοιπόν να μπορέσει ένα κυβώτιο να δουλεύει τέλεια και περί αυτολογώ λέγοντας το τέλεια, θα πρέπει να κάνουμε ένα γενικό καθαρισμό με μηχάνημα. Στην Ελλάδα λοιπόν η Motul έχει καταφέρει και έχει φέρει το EVO, ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί τέλεια με τις προδιαγραφές των αυτομάτων κυβωτέων και συνδέεται ακριβώς στις συστολές που έχει το κυβώτιο χωρίς να δημιουργήσει καμία ζημιά. Έτσι λοιπόν, ξεκινάει ο καθαρισμός δουλεύοντας το αμάξι, που σημαίνει ότι θα φύγει το λάδι, θα φύγει η βρώμα, θα αλλάχτεί το λάδι από το ψυγείο του, από το κομβέρτερ του, μέχρι την ουρά πίσω, μέχρι το τελευταίο κομμάτι του κυβωτίου. Θέλω να σας δείξω με λίγα λόγια ότι εδώ είναι ένας μικρός βαλβιδοφόρος βέβαια, ο οποίος αποτελείται από αυτούς τους σιδηροδρόμους. Εδώ μέσα δουλεύουν οι μπύλιες, εδώ μέσα δουλεύει το λάδι. Και αν υποθέσουμε ότι το λάδι μας είναι 50-60 χιλιάδες χιλιόμετρα, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που σημαίνει ότι θα φρενάρει η αντίσταση, η μπύλια που θα ρίξει την επόμενη ταχύτητα, θα φρενάρει λόγω της πυκτικότητας που έχει χάσει το λάδι αυτό, ενώ με μια καινούργια αλλαγή, καταλαβαίνετε ότι μόνο του ρέει καλύτερα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το πρόσθετο της Motul, το οποίο είναι κατάλληλο για να μπορέσει να αφαιρέσει 100% ό,τι έχει σχέση με τη φθορά του κυβωτίου, είτε αυτόματο είτε ημί αυτομάτου. Δηλαδή, την βρώμα, να το πω έτσι, αυτή που δημιουργείται από τα δισκάκια, από τα έμβολα, από την χύτρα την ίδια, από την πίεση γενικά που ασκείται σε ένα κυβώτιο. Θα δείξω ένα μικρό δείγμα το πώς αυτό το υγρό είναι κατάλληλο για να καθαρίσει. Αν υποθέσουμε το λάδι, το βρώμικό μας είναι αυτό, το οποίο αν θέλουμε να το διώξουμε δεν μπορούμε διότι κάθεται στην επιφάνεια των μετάλλων, χειρίχνοντας το χημικό της Motul, το οποίο μπαίνει κατευθείαν μέσα στο κυβώτιο και στο σύστημα, αυτομάτως το κάνει νερό, το κάνει υγρό και εξαφανίζεται τελείως. Αυτή η δύναμη του. Κάνοντας χρήση λοιπόν του Motul EVO, ο πελάτης, ο ιδιοκτήτης, αυτός που καπετανεύει το αυτοκίνητο, έχει ποιότητα στην οδήγησή του, ομαλή αλλαγή ταχυτήτων, έχει διάρκεια ζωής στο κυβώτιό του και σε ενδεχόμενη πώληση δεν θα μπορέσουν αυτός που θα ελέγξει το αυτοκίνητο να βρει το οποιαδήποτε ζημιά στο κυβώτιό του, διότι θα έχει κάνει την τέλεια συντήρηση. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο πελάτης για το κόστος συντήρησης του Motul EVO είναι ότι είναι πολύ μικρότερο σε σχέση αν βγάλει ζημιά ένα κυβώτιο.